Καλησπέρα, είμαι Άγγελος και θέλω ένα ακόμα βίντεο. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για μια πολύ γνωστή θεωρία συνωμοσίας, η οποία έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου και είμαι εδώ πέρα για να την αναλύσω. Και φυσικά αυτή η θεωρία συνωμοσίας είναι για αυτό εδώ πέρα το αντικείμενο. Αυτό το αντικείμενο που βλέπετε εδώ πέρα στην εικόνα είναι η θεωρία συνωμοσίας η οποία αφορά το μαύρο πότι. Είναι μια θεωρία που υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ειδικά από το 1960 έγινε ακόμα πιο γνωστή και η οποία μιλάει για ένα αντικείμενο το οποίο υποτίθεται ότι είναι άγνωστης προέλευσης και περιφέρεται γύρω από τη Γη εδώ και περίπου πάρα πολλά χρόνια. Τώρα, η θεωρία της συνωμοσίας του Μαύρου Πότη ή αλλιώς Black Knight Satellite Κοσπίραση, Satellite είναι ο δορυφόρος, Black Knight είναι ο μαύρος υπότης και η Κοσπίραση θεωρεί η θεωρία της συνωμοσίας. Ισχυρίζεται ότι υπάρχει ένα διαστημικό σκάφος σε κοντινή πολιτική τροχιά γύρω από τη Γη, που είναι εξωγήινης προέλευσης και η NASA έχει εμπλακεί σε μια προσπάθεια συγκάλυψης σχετικά με την ύπαρξη και την προέλευσή του. Αυτή η θεωρία συνωμοσίας συντάσσει πολλές άσχετες θεωρίες σε μια αφήγηση. Η πιο γνωστή φωτογραφία του Μαύρου Πότη είναι μια από τη NASA. Ποια άλλη? Το 1998, η οποία θεωρεί ότι υπάρχει η συγκεκριμένη θεωρία του Μαύρου Πότη. Αλλά κάποιοι λένε ότι πρόκειται για μια εσωθερμική κουβέντα από κάποιον άλλον διαστημικό σταθμό ή ας πούμε και ένα διαστημικό απόβλητο ή αλλιώς συντρίμμια. Αλλά η μεγαλύτερη θεωρία σήμερα είναι η οποία μιλάει ότι πρόκειται για μια απλά εσωθερμική κουβέρτα η οποία έφυγε από ένα AVA pod κατά τη διάρκεια μιας αποστολής. Σύμφωνα με ορισμένες θεωρίες συνωμοσίας των Νάτια, ο Μαύρος Πότης είναι ένας τεχνητός δορυφόρος εξωγήινης προέλευσης που έχει μπει στην τροχή γύρω από τη Γη πριν από περίπου 13.000 χρόνια. Σύμφωνα με την υπεύθυνη εξωτερικής υποστήριξης Ματίνα Ρένταθ του πλανητηρίου Αρμάνγκ στην Βόρεια Ιρλανδία, ο Μαύρος Πότης είναι ένα συνοθήλευμα από εντελώς άγριες ιστορίες, από εκθέσεις των συνήθως παρατηρητών της επιστήμης, από συγγραφείς που προωθούν τις ιδέες τους και από ταξινόμηση καταστροφικών δορυφόρων και των φωτογραφιών του διαστήματος. Η υπερβολική δόση αυτών των στατικών που ανακατεύουν με διάφορα στο διαδίκτυο μέσω τη διάδοση του μύθου μιλάει για τη θεωρία του Μαύρου Πότη. Η προέλευση του θρύλου του Μαύρου Πότη ξεκινά από το 1899 από επαναλαμβανόμενες πηγές συστημάτων που υποτίθεται ότι ακούγονταν κατά τη διάρκεια των ραδιοφωνικών πειραμάτων του Νίκολα Τέσλα και μετά από καιρό είχαν σημαίνει ηχό ακούστηκε για πρώτη φορά από τον εστέγνη χειριστή οχημάτου Γιώργεν Χόλς στο Όσλο της Νορβηγίας του 1928. Η ιστορία του Μαύρου Πότη έκανε τον τεμπούρο ενημέρωση τη δεκαετία του 1950, όπως οι Αμερικάνικες εφημερίδες St. Louis Dispatch και San Francisco Examiner από το San Francisco της Αμερικής. Έγραψε για τον δορυφόρο στις 14 Μαΐου του 1954 και το περιοδικό Time έγραψε γι' αυτό το 1960. Το 1963 ο Gordon Cooper μπήκε στο διάστημα την αποστολή Mercury 9 και στην τελική τροχιά ανέφερε ότι ήταν απεσταλμένο αντικείμενο έξω από την κάψουλά του να γίνεται προς το αριθμό πλοίου του. Ένας συνεδρίας παρακολούθησης, ο Μουτσέκα, στην Αυστραλία, ο Κούπερ εντόπισε πάλι το συγκεκριμένο αντικείμενο. Ήταν ο χειριστής του Home Radio που απεικονόμησε προσφάνως μια σειρά από συστήματα που έλεγχαν απάνω στο δορυφόρο και μηνύεται σε διάγραμμα στερεών με επίκεντρο το σύστημα στερεών τύψων του Βότη. Σύμφωνα με το αποδοκιμοποιημένο μήνυμα, ο Μαύρος Πότης πιστεύεται να προέρχεται από το σύστημα στερεών και ήρθε στη Γη πριν περίπου 13.000 χρόνια. Το συγκεκριμένο βίντεο σε σένα είναι από τα μικρότερά μου. Καθώς το συγκεκριμένο θέμα δεν έχει τόσο πολύ θέμα να αναλύσουμε, κύριος είναι όλο πάνω σας να καταλάβετε τι συμβαίνει με αυτό. Να σας ξαναδείξω τη φωτογραφία. Να σας δείξω και τις υπόλοιπες. Αυτό μου μοιάζει σαν βάρκα. Σαν βάρκα με άνθρωπο πάνω. Η ίδια φωτογραφία από πιο μακριά. Και εδώ πολλές διαφορετικές εικόνες του διαστημόπλοιου. Αν είναι διαστημόπλοιο. Δεν είμαι σίγουρος. Εγώ πιστεύω ότι ναι, μπορεί να είναι ένα διαστημόπλοιο το οποίο δεν έχει ερευνηθεί ακόμα και να μην έχει ανακαλυφθεί σε προπάρχουσα περίπτωση. Αλλά εγώ προσωπικά πιστεύω ότι πρόκειται απλά για ένα απόβλητο. Ή αυτό που έλεγαν οι επιστήμονες, μια εσωτερική κουβέρτα. Σε ένα προηγούμενο βίντεο, στο οποίο μιλούσαμε για εξωγήινους, σας έδειξε μερικές εικόνες από το Μαύρο Πότη, οι οποίες είναι ακριβώς οι ίδιες με αυτές.
Αλλά θα τις προσθέσω για να μην τώρα σας ανοίγω πάλι τον υπολογιστή και σας το βάζω πάλι, γιατί τα έχω, αλλά θα σας το βάλω να δείτε πιο καλά. Οπότε το συγκεκριμένο είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο το έχω μελετήσει αρκετά και πιστεύω ότι πρόκειται για άσχετες ιστορίες, όπως το είπε ακριβώς και οι σελίδες. Οπότε, αυτά από μένα παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Γνωρίσαμε τη θεωρία του Μαύρη Πότη, μια εμφανέστατα καλή θεωρία, ένα καλό θεματάκι για να το μελετήσουμε, αλλά πιστεύω ότι πρόκειται απλά για μια άσχετη ιστορία. Διότι οι φωτογραφίες που είναι από την NASA, που φυσικά όλα τα κάνει η NASA και όλα τα δυσφημεί η NASA, δηλαδή τραβάει πολλά φωτογραφίες και μετά έρχεται να πει «Α, δεν είναι αυτό που νομίζετε», τότε η NASA γιατί τραβάει τις φωτογραφίες, δεν καταλαβαίνω γιατί. Τι σκέφτεται ώρες-ώρες η NASA. Φυσικά όμως η NASA δεν είναι μια εταιρεία, ένας οργανισμός ο οποίος είναι εντελώς καθαρός. Είναι συμπλεχτεί πάρα πολλές φορές σε ιστορίες με UFO και με απόκρυψη στοιχείων. Εγώ προσωπικά εύχομαι να μην ήμουν μέσα στην NASA, γιατί δεν θα ήθελα να δουλεύω για μια εταιρεία που κρύβει στοιχεία. Εγώ θα ήθελα να δουλεύω για μια εταιρεία η οποία ανοίγει τα στοιχεία και τα έχει έξω. Και να έχει πρόσβαση ο καθένας. Εντάξει, φυσικά δεν είναι το καλύτερο αυτό, γιατί ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία για κακό τρόπο. Οπότε θα μου πείτε τι είναι καλό αυτό, αλλά εγώ προσωπικά πιστεύω ότι η NASA δεν θα έπρεπε να κάνει αυτό το πράγμα. Τώρα δεν θέλω να την κράζω, αλλά με βάση αυτή τη διαδικασία. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να δυσφημεί φωτογραφίες που τραβάει η ίδια. Έχει γίνει πάρα πολλές φορές και με τις πυραμίδες στη Σελήνη και με διάφορα άλλα αντικείμενα που έχουν βρεθεί στη Σελήνη και τώρα με το Μαύρη Πότη, αλλά και με πράγματα που έχουν βρεθεί στον Άρη που έχει βρεθεί η NASA στο Σόγαστρο και να αναγκάζεται να δυσφημεί τις ίδιες τις φωτογραφίες. Είναι σαν εγώ, ας πούμε, να δείξω ένα βιβλίο, ας πούμε, δείτε αυτό εδώ, είναι το προηγούμενο βιβλίο που είχαμε αναλύσει, αυτό για τα UFO, και να βγω ξαφνικά να πω, α, αυτό το βιβλίο δεν είναι ωραίο, τελικά δεν σας είπα τις ακριβές πληροφορίες. Αυτό δεν ήταν δίκαιο ούτε για μένα, που σας το παρουσιάζω, γιατί θα νιώσω εκείνη τη στιγμή ότι σας παρουσίασα εσφαλμένα στοιχεία, και μετά θα νιώσω εγώ άσχημα γιατί σας γέμισα με ψέματα, και μετά να αρχίσω να μετανιώ και να βλαστημάω. Όχι. Και γι' αυτό στη συγκεκριμένη θεωρία είπα και τη γνώμη μου. Καθώς θεωρώ ότι είναι μια γνώμη η οποία στηρίζεται με όλες τις υπόλοιπες λογικές θεωρίες. Αν ήμουν ένας συνωμοσιολόγος και έφτιανα ιστορίες σχετικά με αυτό, θα έλεγα ότι ναι, πρόκειται για ένα εξωγήινο διαστημόπλοιο που ήρθε στη Γη από το Βότη πριν από 13.000 χρόνια. Δεν ισχύει. Αλλά το να είναι πριν από 13.000 χρόνια είναι κάτι καλό, καθώς θα μπορούσαμε έτσι να μάθουμε μερικά πράγματα για την ιστορία των εξωγήινων πολιτισμών αυτών και την τεχνολογία που διαθέτουν. Καθώς, ποιος ξέρει, μπορεί η εξωγήινη μορφή ζωής που τον μπορεί να ανακαλύψουμε κάποια στιγμή στο μέλλον να έχει κάποιο είδους τεχνολογία η οποία να διαρκεί για πάνω από 13.000 χρόνια. Όπως γινέμενε και με αυτήν εδώ πέρα την ιστορία. Τώρα, θα αναλύσουμε και ένα άλλο θέμα. Α, θα το κάνω σε ξεχωριστό βίντεο. Αυτό φεύγει. Θα αναλύσουμε ένα άλλο θέμα που με απασχολεί, που το έχω μελετήσει και εγώ αρκετές φορές, και είναι η ανομαλία της Βαλτικής θάλασσας. Αυτή εδώ. Έτσι, λίγο, να δω λίγο τι έχω. Ωραία. Αυτή εδώ. Οπότε κλείνω αυτό το βίντεο και έρχεται και το επόμενο. Οπότε, αυτά παιδιά από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ακούσατε. Είδαμε την θεωρία του Μαύρη Πότη και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.